κρατάει το δόγμα, το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Ακριβώς. Δηλαδή για μια αλλαγή συνόρων, για μια στρατιωτική επιχείρηση, για μια στρατιωτική εισβολή, όποτε το κρίνει η Τουρκία απαραίτητο. Mm-hmm. Προσέξτε, μια ανατολική χώρα το λέει σε μια άλλη ανατολική χώρα, μια ανατολική χώρα το λέει σε μια χώρα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ήθελα κύριε Κωστίδη, να το κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί για να πάρει την απάντησή του. Διότι πολύ πάει αυτό το story με τους Τούρκους και με τις απειλές. Mm-hmm. Εάν είχε τα κότσια θα το είχε κάνει, αλλά δεν τα έχει. Και όσο και αν το προτρέπουν και οι άλλοι, Κιλιτζάρο, Γλουκεσία, αυτά όλα είναι για κατανάλωση ευρεία μέσα σε μια τουρκική κοινωνία που υποφέρει από αυτά που τραβάει και από την καταπίεση. Και όχι μόνο των Κούρδων, αλλά και των Αλεβί, οι οποίοι είναι πάνω από 20 εκατομμύρια. Επιτέλους να αρχίσουμε να λέμε τις αλήθειες και με ποιον τρόπο καταπιέζουν τον κόσμο εκεί μέσα και καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια Τουρκία και ποιος πατουρανισμός. Οι ίδιοι όταν μετρηθούν δεν είναι ούτε το 40% μέσα εκεί.